Καλησπέρα. Είναι αλήθεια ότι στη Λάρισα, αν δεν γινόταν αυτό το πείραμα, ίσως ο Δήμος να ήταν σε άλλα χέρια. Γεια χαρά σε όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, καλώς όρισες στην πόλη μας. Καλώς όρισες στη Λάρισα. Η στιγμή του χαιρετισμού πολλές φορές περιέχει χαρακτηριστικά και ευχολόγια που στη στιγμή δεν χρειάζονται. Εγώ λοιπόν, χωρίς να έχω την ανάγκη, αν θέλετε, ή τη δυνατότητα από το Προεδρείο να κάνω μια παρέμβαση στη συνέχεια, θα μου επιτρέψετε ο χαιρετισμός μου να έχει και στοιχεία παρέμβασης σε ένα πρόγραμμα που ξέρετε πολύ καλά ή υποθέτετε, αν δεν το ξέρετε, ότι το έχω μελετήσει καλά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Η κρίση στη χώρα αυτή τη στιγμή και η ανθρωπιστική στη διάσταση ταυτίζεται με την κρίση στην αυτοδιοίκηση. Μια κρίση η οποία έχει φτάσει την αυτοδιοίκηση στα όρια της κατάρρευσης. Δεν είναι κουβέντες του αέρα αυτές. Ή αν θέλετε, δεν είναι κουβέντες από ανθρώπους που προσεγγίζουν πολιτικά το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή στηρίζουν ή στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πραγματικότητα. Σήμερα η αυτοδιοίκηση δουλεύει, το ξέρετε, με πόρους οι οποίοι είναι περίπου στο 70% πιο κάτω από εκεί που ήταν πριν μερικά χρόνια. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες τι έχει γίνει? Η οικονομική κρίση, επειδή σε πολλούς από εμάς που έχουμε θεσμικό ρόλο, που είχαμε και έχουμε θεσμικό ρόλο, ακόμα και στους απλούς πολίτες, επαναπροσδιορίζει πάρα πολλά πράγματα. Μας κάνει να σκεφτόμαστε γιατί τούτο και όχι το άλλο. Γιατί τα συμφέροντα σήμερα οδηγούν τη διαχείριση των σκουπιδιών, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένο μοντέλο και όχι σε ένα άλλο μοντέλο. Και πιστέψτε με ειλικρινά, αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν τους δημάρχους της αριστεράς. Είναι προβληματισμός όλων των δημάρχων. Είναι προβληματισμός των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης που επιτέλους μέσα στις συνθήκες της κρίσης ανοίγουν τα αυτιά τους για να ακούσουν και την άλλη πρόταση. Και από την άποψη αυτή έχει σημασία να τονίσουμε. Κρίση στη χώρα, κρίση στην αυτοδιοίκηση. Στιγμές λοιπόν προσδιορισμού μιας νέας πορείας και ενός μοντέλου που αφορά συνολικά την αυτοδιοίκηση. Γιατί εγώ σαν άνθρωπος της αυτοδιοίκησης θα σας μιλήσω. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ σαν δήμαρχος της Λάρισας, έχω από τα 4 βαριά μου μηχανήματα για να πλένω τους κάδους, τα 3 δεν δουλεύουν, γιατί δεν έχω προσωπικό. Και ξέρετε κάτι, συμβαίνουν τρελά πράγματα, απίθανα, παράλογα πράγματα μέσα στις συνθήκες αυτές. Σαν νοικοκύρης, αν θέλετε, άνθρωπος, λοιπόν προσπάθησα να νοικοκυρέψω τα του Δήμου. Και λέω, ας πούμε, στο Υπουργείο ότι εγώ από αυτόν τον προϋπολογισμό, χωρίς να μου δώσετε άλλα χρήματα, έχω εξασφαλίσει τα κονδύλια για να πάρω το προσωπικό και να κάνω καλύτερη καθαριότητα στην πόλη. Γιατί δεν μου τα δίνετε? Ναι, δεν τα δίνουν. Και το ερώτημα είναι, θα προχωρήσει κανένας από εδώ και πέρα μέσα στις οικονομικές δυσκολίες και στην προσπάθεια να υπάρξουν τα πρωτογενή πλεονάσματα ή να βελτιωθούν οι συνθήκες οικονομικές? Θα υπάρξουν τέτοιου τύπου ζητήματα? Πρέπει να τα ξεπεράσουμε με τη μία. Είναι ζητήματα τα οποία η αυτοδιοίκηση απαιτεί πλέον στη νέα πορεία της χώρας να λυθούν με το μαχαίρι και από την πρώτη στιγμή. Όταν σε επίπεδο μονάδας αυτοδιοίκησης υπάρχει δυνατότητα να νοικοκυρέψουμε πράγματα, θέλουμε να εμπιστευτείτε την αυτοδιοίκηση. Θέλουμε στους ανθρώπους της, στα δημοτικά συμβούλια, να δώσετε τη δυνατότητα να πάρουν στα πλαίσια μιας ουσιαστικής αποκέντρωσης εκείνες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των συμπολιτών μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα. Δεν λύθηκαν μέχρι σήμερα. Πισωγυρίσματα τελείωτα. Πήγε ο Καλλικράτης να τα λύσει. Αλλά ο Καλλικράτης αυτή τη στιγμή τι έχει κάνει? Είναι διαπίστωση επίσης όλων μας. Δεν έλυσε δύο βασικά μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Δεν έλυσε το δημαρχοκεντρικό μοντέλο από τη μια μεριά, με τα 3/5 να χαρίζονται στον όποιο δήμαρχο και σε μένα και με τη δυνατότητα να περνάει ό,τι θέλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα πολιτικό όργανο που πρέπει να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και να υπάρχουν συναποφάσεις των παρατάξεων ακόμα και για τα απλά προβλήματα του λαού μας. Και από την άλλη μεριά, ας πούμε, δεν έλυσε το οικονομικό πρόβλημα των Δήμων. Οι θεσμοθετημένοι πόροι δεν δόθηκαν. Δεν δόθηκαν ποτέ στο βαθμό που ο Καλλικράτης τα προβλέπει. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα μεγάλο. Υπάρχει μια νέα προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει χωρίς αφορισμούς
και παίρνοντας από εργαλεία του παρελθόντος τα ουσιαστικά ζητήματα. Πουλήθηκαν, εμπλουτίζοντάς το με τις εμπειρίες των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης και με την πολιτική πρόταση μιας αυριανής αριστερής κυβέρνησης. Το περιβάλλον είναι εχθρικό. Στην αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, τολμώ να πω ότι έχει φτάσει στο επίπεδο να είναι εχθρικό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και την προσωπική μου δίωξη, όπως και τις διώξεις των δημάρχων. Έχω πει δημόσια, δεν ήμουνα σε αυτό το πολιτικό σύστημα που διόριζε. Σήμερα υπερασπίζομαι το Δήμο και τους συμπολίτες μου. Γιατί ακριβώς πρέπει να παραχθεί δουλειά στο Δήμο και χωρίς προσωπικό δεν γίνεται. Και όταν το Υπουργείο θέλει να οδηγήσει στη δημιουργία δεξαμενής απολύσεων, δεν μπορούμε παρά στα όρια της, στα πλαίσια της αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης, της συνταγματικής επιταγής ότι υπερασπίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των συμπολιτών μας, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, στη συγκυρία της κατάρρευσης της αυτοδιοίκησης, υπάρχει και μια άλλη πολιτική συγκυρία. Πολιτική συγκυρία που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, που κατά πάσα πιθανότητα μας οδηγεί σε εκλογές και στην ελπίδα ενός διαφορετικού αύριο. Επειδή λοιπόν κοιμόμαστε και ξυπνάμε με ένα όνειρο, τα προβλήματα της χώρας αύριο μεθαύριο να λυθούν με διαφορετικό τρόπο, αναγνωρίζοντας δικαιώματα των μεσοστρωμάτων, των εργαζομένων, των απλών, που σήμερα και μέσα στην κρίση αλλά και προηγούμενα χάθηκαν με ικτρό τρόπο, οδηγώντας την κοινωνία σε ανθρωπιστική κρίση. Λοιπόν, αυτό το όνειρο πιστεύουμε ότι αύριο μεθαύριο θα γίνει πραγματικότητα. Δεν μπορούμε όμως να μην βάλουμε στο στόχαστρό μας το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής. Και θέλω να ξεκαθαρίσουμε άπαξ διαπαντός και εδώ μέσα, με τη μορφή της παρέμβασης που σας είπα και ας τραβήξει ο χαιρετισμός μου λίγο παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν οι Δήμοι να κάνουν κοινωνική πολιτική με τις ΜΚΟ. Είναι αδύνατο από τα πράγματα. Υπάρχει ανάγκη να στηριχτεί η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Για να έχουμε τη δυνατότητα εμείς που είμαστε εγκύτερα στον πολίτη και γνωρίζουμε τα προβλήματά του, να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα οικονομικά. Οι μορφές τα δίνουμε στις ΜΚΟ για να στηρίξουν κοινωνικές δομές του Δήμου. Και εμείς να βαράμε τον ταμπούρλο των ΜΚΟ, δεν πρέπει να συνεχιστεί από αυριανή κυβέρνηση της αριστεράς. Και κάτι ακόμα. Ναι, ολοκληρώνω. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι αύριο μεθαύριο η οικονομική συγκυρία θα συνεχίσει να είναι δύσκολη. Βεβαίως χρειάζεται ένα δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων σοβαρό και μια προσπάθεια αποκέντρωσης και στήριξης της αυτοδιοίκησης. Αλλά δεν πρόκειται να βρέξει λεφτά από τον ουρανό, το ξέρουμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, μια αυριανή κυβέρνηση της αριστεράς καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, όπου επετράπει σε φορείς δημόσιους ή αν θέλετε σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, που σήμερα αρκετοί από αυτούς είναι και ιδιωτικοποιημένοι, να έχουν μια εντελώς ιδιοκτησιακή αντίληψη για ζητήματα που αφορούν την ίδια την πόλη. Ξέρετε κάτι, τα στρατόπεδα στην πόλη και οι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν στην πόλη, στη Λάρισα, είναι τα αυριανά της πνευμόνια. Είναι αδόμητοι χώροι που καλείται η πόλη και τους διεκδικεί χρόνια ολόκληρα. Να λοιπόν μια θαυμαστή ευκαιρία. Μια κυβέρνηση της αριστεράς αύριο, με μια άλλη αντίληψη, όχι αυτή που περιέγραψα την ιδιοκτησιακή, μπορεί σε συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση και σε μια συνέργεια και των δημόσιων και δημοτικών και φορέων του δημοσίου, τους κρατικούς φορείς αν θέλετε, να μπορέσει να βρει εκείνες τις μορφές συνεργασίας που θα αποδεσμεύσουν χώρους τέτοιους και θα δώσουν τη δυνατότητα σε μια αυτοδιοίκηση να κάνει προσπάθειες βελτίωσης ενός αστικού περιβάλλοντος που δομήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με το σχέδιο να γίνεται στην Αθήνα, σε υπουργεία, με 1.000 συμφέροντα από πίσω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που μπορεί να κάνω και ώρες εδώ να τα περιγράφω. Αυτά είναι τα στοιχεία ενός πρώτου σοκ
και νικών που πρέπει να πετύχει η αυτοδιοίκηση και ο λαός μας για να καταλάβει ότι το αύριο είναι εντελώς διαφορετικό. Κλείνω. Κλείνω λέγοντας το εξής. Εγώ είχα την τιμή, αν θέλετε, το 1983 ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να υποδεχθώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τον τότε Δήμαρχο έναν άλλο Πρωθυπουργό. Μιλώ για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Του δώσαμε τότε το κλειδί της πόλης. Πράγματι, ήταν μια περίοδος που η χώρα έλυνε άλλη τα δημοκρατικά προβλήματα και ταυτόχρονα υπήρχε και μια σοβαρή ανακατανομή, αν θέλετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εισοδημάτων. Η πορεία αυτή στη συνέχεια διαψεύστηκε. Πολλοίς κόσμος βρέθηκε να αισθάνεται ένοχα που στήριξε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια διάφορες καταστάσεις και πολιτικές καταστάσεις που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Θέλω να σας ευχηθώ την επόμενη φορά που θα έρθετε στην πόλη να σας υποδεχθώ σαν Πρωθυπουργό. Αλλά σαν έναν Πρωθυπουργό των άμεσων μέτρων για την αυτοδιοίκηση και της ελπίδας που δεν θα διαψευστεί για όλη την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.